Πάμε στην Κορίνα Γεωργίου. Πάμε να δούμε την Κορίνα, να τη δούμε, να την καλησπερίσουμε. Γεια σου, Κορίνα. Καλησπέρα. Να δούμε τα διεθνή. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από ένα περιστατικό το οποίο έχει παγώσει τους πάντες, όχι μόνο τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και όλο τον πλανήτη. Και μιλάμε για το περιστατικό πυροβολισμού από την πλευρά ενός εξάχρονου αγοριού προς την 25χρονη δασκάλα του. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι οι αρχές του Newport News ανέφεραν ότι πρόκειται για μια πραγματική ηρωίδα, η οποία με αυταπάρνηση, παρά το γεγονός ότι ήταν τραυματισμένη, διότι πυροβολήθηκε μία φορά, αλλά το τραύμα της ήταν πολύ σοβαρό στο πάνω μέρος του στήθους, και παρά το γεγονός ότι αιμορραγούσε, η ίδια παρέμεινε ως το τέλος μέσα στην τάξη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα παιδιά είχαν βγει εκτός και ήταν όλα τα παιδιά σώα. Τώρα έχουμε πληροφορίες για το πού βρήκε. Mm-hmm. Πώς προέκυψε να έχει όπλο ο εξάχρονος μαθητής. Το όπλο αυτό λοιπόν ανήκει στη μητέρα του, η οποία το κατέχει νόμιμα, όπως αναφέρουν οι αρχές της περιοχής. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τι προηγήθηκε, γιατί υπήρχαν πληροφορίες για έναν καυγά. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο αυτού του διαπληκτισμού. Δεν γνωρίζουμε και το λόγο για τον οποίο πραγματικά τελικά αποφάσισε ο μαθητής να υψώσει το όπλο και να πυροβολήσει τη δασκάλα του. Γνωρίζουμε όμως, όπως σας είπα, ότι η δασκάλα έμεινε μέχρι το τέλος, νοσηλεύεται σε κατάσταση που παραμένει σταθερή, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Πάντως έμεινε μέχρι το τέλος, ήταν η τελευταία που βγήκε από την τάξη. Μάλιστα, γι' αυτό λοιπόν, είναι κάτι που ξεχωρίζουν όλοι.